κύριος Χασιώτης, Γιώργος, ουρολόγος εκολαυτόμενος, έτσι, στην Πανεπιστημιακή τη δική μας εδώ στη Λάρισα, και θα μας πει τα σημαντικότερα πράγματα για τους υπόλοιπους καρκίνους, για τα υπόλοιπα όργανα, έτσι. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές, κύριο Χατζηχρήστου και κύριο Τζόρτζη, για την πολύ τιμητική πρόσκληση, καθώς και επίσης να αναφέρω ότι είναι τιμή μου να είμαι συνομιλητής του κυρίου Σουντουλίδη σε αυτό το session. Εγώ θα σας παρουσιάσω τρία άρθρα, το consensus για τον καρκίνο της κύστης, το consensus για τον καρκίνο του όρχη και ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο για τον καρκίνο του πέους. Ξεκινώντας, αυτό είναι το consensus του ΕΣΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας σχετικά με τον προχωρημένο καρκίνο της κύστης και τον καρκίνο της κύστης με ιστολογικές παραλλαγές που δημοσιεύτηκε το 2019. Η συγγραφική ομάδα εδώ αναφέρει ότι για τον προχωρημένο καρκίνο και για τον καρκίνο με τις ιστολογικές παραλλαγές τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένα και πολλές φορές αντικρουόμενα σε κάποιους τομείς. Στόχος τους τι ήταν, ήτανε να φτιάξουν κάποια statements, να αξιολογηθούν από μια μεγάλη μερίδα ειδικών, 113, σε μια online μελέτη, σε ένα online ερωτηματολόγιο, και αυτά που δεν πέτυχαν ομοφωνία να αξιολογηθούν ξανά, κάποια να επαναδιατυπωθούν και να ψηφιστούν εκ νέου σε ένα consensus meeting 45 ειδικών. Ξεκινώντας λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε τη μεθοδολογία της μελέτης. Τα group ήταν τρία, ουρολόγοι, ογκολόγοι, και στο group των λοιπόν ειδικοτήτων περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως πυρηνικοί, παθολογανατόμοι, ακτινολόγοι, εξειδικευμένοι νοσηλευτές και κλινικοί ογκολόγοι. Σύνολο ειδικών 113. Να αναφέρω εδώ ότι τα ερωτηματολόγια έγιναν σε δύο επαναληπτικούς γύρους για την τήρηση όσο μεγαλύτερης πιστότητας των απαντήσεων. Consensus level 1 έλαβαν τα statements τα οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα και από τα τρία groups. Πάνω από 70% συμφωνία και κάτω από 15% διαφωνία και το ανάποδο. Consensus level 2 έλαβαν τα statements τα οποία δεν ψηφίστηκαν ομόφωνα και από τα τρία group, αλλά ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα πιο σχετικά group των ειδικών, όπως αξιολόγησαν αυτοί. Ενώ level 3, όταν δεν επετεύχθη καθόλου consensus. Ποια ήταν η θεματολογία αυτού του άρθρου? Ήταν οι στρατηγικές για τις ιστολογικές παραλλαγές, ο ρόλος των προγνωστικών μοριακών δικτών στο μυοδιθητικό καρκίνο της κύστης, οι στρατηγικές διατήρησης της ουροδόχου κύστης, θεραπευτική προσέγγιση στην ολιγομεταστατική νόσο, η αναστολή ανοσολογικών σημείων ελέγχου στον ουροθυλιακό καρκίνο της κύστης, καθώς και στρατηγικές follow-up και επιβίωση. Ελπίζω να μην σας κουράσω με τους πίνακες. Ξεκινώντας με την διαχείριση των ιστολογικών παραλλαγών της ουροδόχου κύστης, μία πρώτη έτσι ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τόσο για τον DAF1 grade καρκίνο της κύστης, όσο και για τον μυοδιθητικό, με όλες τις ιστολογικές παραλλαγές, όπως μικροθυλώδες, πλασματοκυταροειδές, σαρκωματοειδές, πλακώδες ή αδενικό, σχεδόν σε όλα αυτά τα statements οι ουρολόγοι συμφωνούν πως θα πρέπει να προχωρούμε σε άμεση ριζική ξυτεκτομή, ενώ τα αντίστοιχα group ως επιτοπλίστων δεν συμφωνούν, οπότε δεν επιτυγχάνεται consensus. Εκεί που επιτυγχάνεται consensus είναι ότι θα πρέπει να ξεκινάμε με νεοεπικουρική χημειοθεραπεία στον μικροκυταρικό νευροενδοκρινή καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ακολουθούμενο από τοπική θεραπεία, ενώ ριζική κυστεκτομή και λεμφαδενεκτομή θα πρέπει να γίνεται στον μυοδιθητικό αμυγός πλακώδη καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Συνεχίζοντας, στο αμυγές αδενοκαρκίνωμα του μυοδιθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης πρέπει να γίνεται ριζική κυστεκτομή και λεμφαδενεκτομή, ενώ το μικροκυταρικό νευροενδοκρινές πρότυπο θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνει προληπτική ακτινοβολία για να αποφευχθεί η εμφάνιση στον εγκέφαλο. Επίσης, συμφώνησαν ότι είναι σημαντική η διαφοροποίηση
του αδενοκαρκινώματος ουραχού και μη ουραχού για να πάρουμε τις θεραπευτικές μας αποφάσεις. Προχωρώντας στο consensus meeting, το άρθρο, το statement, συγγνώμη, το οποίο έλαβε τελικά ομοφωνία ήταν ότι ο TAF1 high grade ουροθυλιακός καρκίνος με μικροθυλώδη ιστολογία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση ριζική κυστεκτομή και λεμφαδενεκτομή. Προχωρώντας το ρόλο των προγνωστικών μοριακών δεικτών στο μειοδυτικό καρκίνο της κύστης, εδώ οι ειδικοί συμφωνούν ότι το γενετικό profiling θα πρέπει να γίνεται σε κάποιους ασθενείς με μεταστατική νόσο, ενώ στο meeting αναφέρουν ότι οι υπότυποι του RNA δεν χρειάζεται να αναγνωρίζονται πριν χορηγήσουμε αναστολή σαν νοσολογικών σημείων ελέγχου. Επίσης, δεν χρειάζεται να αξιολογείται ο δείχτης ουδετερόφυλλα προς λεμφοκύτταρα πριν από ριζική στεκτομή ή χημειοθεραπεία. Όσον αφορά τις στρατηγικές διατήρησης της ουροδόχου κύστης, σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες είναι η απουσία καρκινώματος in situ, η απουσία υδρονέφρωσης, ενώ όταν αξιολογούμε ασθενείς για το αν μπορούν να διατηρήσουν την κύστη τους, πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα μιας επιτυχούς ογκομοιωτικής χειρουργικής επέμβασης. Σε ασθενείς επίσης με κλινικό TAF4 καρκίνο ή θετικούς τοποπεριοχικούς λεμφαδένες, ριζική χήμιο και ακτινοβολία μπορεί να προσφερθεί, έχοντας όμως κατά νου ότι μάλλον έχει παρηγορητικό νόημα και όχι θεραπευτικό. Ενώ επίσης διαφωνούν ότι η αντιμετώπιση με ακτινοθεραπεία δεν πρέπει να γίνεται single block. Προχωρώντας στο meeting των 45 ειδικών, αυτοί αναφέρουν ότι οι ασθενείς που είναι υποψήφοι είτε για κυστεκτομή είτε για διατήρηση της ουροδόχου κύστης πρέπει να αξιολογούνται κλινικά τουλάχιστον από έναν ουρολόγο, έναν ογκολόγο και έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας όπως τους εξειδικευμένους νοσηλευτές που από όσο γνωρίζω εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η χήμιο και ακτινοβολία θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς ανεγχείρητους με τοπικά προχωρημένους καρκίνους για να βελτιώνουμε τον έλεγχο της τοπικής νόσου, ενώ στις περιπτώσεις διατήρησης της κύστης με ακτινοθεραπεία, ένας συνδυασμός με άκτινο ευαισθητοποιητή πάντα προτείνεται, όπως είναι η συσπλατίνα, η 5-φθοροουρακίλη και η μητομικίνη, το νικοτιναμίδιο ή η γεμισιταμπίνη. Επιπλέον, οι ειδικοί συμφωνούν ότι στη διατήρηση της κύστης η ακτινοθεραπεία θα πρέπει να γίνεται με intensity modulated radiotherapy και image guided radiotherapy, νέες τεχνικές, οι οποίες περιορίζουν την ακτινοβόληση των γύρω φυσιολογικών ιστών. Επιπλέον συμφωνούν ότι η αύξηση της δόσης πέρα από τα στάνταρ όρια δεν συστήνεται, γιατί φαίνεται ότι δεν βοηθάει. Προχωρώντας στην θεραπευτική προσέγγιση της ολιγομεταστατικής νόσου, εδώ να θυμίσω ότι η ολιγομεταστατική νόσος ορίζεται έως η ύπαρξη έως 5 μεταστάσεων, σύγχρονα ή μετάχρονα σε σχέση με τον αρχικό όγκο. Εδώ πέρα οι ειδικοί διαφωνούν ομόφωνα ότι όταν υπάρχουν περισσότερες από 2 μεταστατικές αιστείες, η θεραπεία, η ίαση μάλλον, είναι εφικτή. Επίσης, συμφωνούν ότι ύπαρ και οστά δεν είναι ευνοϊκές θέσεις μεταστάσεων για θεραπευτική προσέγγιση. Στη μετάχρονη ολιγομεταστατική νόσο, επίσης, μας λένε ότι ο χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η υποτροπή είναι ένας πολύ σημαντικός προγνωστικός παράγοντας. Συνεχίζοντας στο consensus των 45 ειδικών, αναφέρουν ότι σε μια μειοψηφία ασθενών με μία μεταστατική αιστεία, ίσως η θεραπεία να είναι εφικτή, όπως επίσης το PET scan θα πρέπει να γίνεται για την σταδιοποίηση της ολιγομεταστατικής νόσου και επιπλέον ότι η ριζική θεραπεία της ολιγομεταστατικής νόσου πρέπει να συνοδεύεται από επικουρική ή νεοεπικουρική συστηματική θεραπεία. Προχωρώντας αναφορικά με τους
αναστολής των ανοσολογικών σημείων ελέγχου. Εδώ πέρα οι ειδικοί συμφωνούν ότι σε ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό ουροθυλιακό καρκίνο που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία με σισπλατίνα, αλλά εκφράζουν το γονίδιο του Death Ligand 1, θα πρέπει να δίνεται θεραπεία με έναν ICI και χημειοθεραπεία. Επίσης αναφέρουν ότι εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία, μπορεί να δοθεί είτε ατεζολιζουμάμπι είτε πεμπρολιζουμάμπι. Τονίζουν ότι η εισαγωγή του ασθενούς σε μία κλινική δοκιμή είναι αυτή τη στιγμή η προτιμητέα λύση σε αυτούς που δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία μέσης πλατίνα. Ενώ στους μεταστατικούς προχωρημένους ουροθυλιακούς καρκίνους με πρόοδο μετά αποχορήγηση θεραπείας με πλατίνα, θα πρέπει να ξεκινάει θεραπεία με έναν ICI. Συνεχίζοντας στο meeting, ως ψευδοπρόοδος ορίζεται η εμφάνιση αρχικά αύξησης του όγκου εφόσον έχουμε ξεκινήσει θεραπεία με αναστολέα ανοσολογικών σημείων ελέγχου, ακολουθούμενη βέβαια από τη μείωση του όγκου, κάτι που έχει περιγραφεί στο μελάνωμα. Εδώ οι 45 ειδικοί μας λένε ότι ψευδοπρόοδος δεν έχει παρατηρηθεί στον ουροθυλιακό καρκίνο. Ο PD-L1 βιοδείκτης δεν είναι χρήσιμος στην επιλογή των ασθενών για ακτινοθεραπεία, για ανοσοθεραπεία, όταν αυτοί οι ασθενείς έχουν ουροθυλιακό καρκίνο ανθεκτικό στην πλατίνα. Η χημειοθεραπεία βασισμένη στην καυροπλατίνα είναι λύση πρώτης επιλογής σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν σισπλατίνη και εκφράζουν το γονίδιο του Death Ligand 1 με μεταστατικό ουροθυλιακό καρκίνο, μέχρι να έχουμε περισσότερες στοιχειοποιημένες φάσεις 3 μελέτες. Ενώ οι ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν σισπλατίνα είναι ανθεκτικοί στην ανοσοθεραπεία με μεταστατικό ουροθυλιακό καρκίνο, πρέπει να σκεφτόμαστε να τους βάλουμε σε χημειοθεραπεία αντί να συνεχίζουν το course της ανοσοθεραπείας. Καταλήγοντας στο follow-up και στην επιβίωση των ασθενών, το πρώτο δεν χρειάζεται καν σχολιασμό ότι χρειάζεται follow-up σε αυτούς τους ασθενείς μετά από ριζική κυστεκτομή. Μετά από ριζική κυστεκτομή, το follow-up για έβρεση δεύτερων καρκίνων του ουροθυλίου θα πρέπει να γίνεται και συστήνεται. Trimodality treatment ή τριφασική θεραπεία είναι όταν κάνουμε maximum διουρηθική εκτομή του όγκου συνδυαζόμενη με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Όταν κάνουμε αυτή την trimodality treatment, το follow-up θα συστήνεται κάθε 3 με 4 μήνες και μετά από 3 χρόνια κάθε 6 μήνες στους περισσότερους ασθενείς. Ενώ μετά από αυτή την τριφασική θεραπεία διαφωνούν 100% ότι δεν θα πρέπει να γίνεται follow-up. Άρα θα πρέπει να γίνεται follow-up μετά το trimodality treatment. Συνοψίζοντας το consensus των 45 ειδικών και δείτε τα statements 2 και 4, τόσο μετά από ριζική κυστεκτομή όσο μετά από trimodality treatment, το follow-up που συστήνεται είναι με αξονική του θώρακα και της κοιλίας, ενώ δείτε τα statements 1 και 5 για να βρούμε υποτροπή είτε μετά από κυστεκτομή είτε μετά από trimodality treatment, το follow-up ρουτίνας με αξονική θώρακος και κοιλίας θα πρέπει να σταματάει μετά από 5 χρόνια στην πλειοψηφία των ασθενών. Το follow-up της ουρίθρας με κυταρολογικές ή και κυστεοσκόπηση συστήνεται σε συγκεκριμένους βέβαια ασθενείς με πολυαισθητιακότητα, καρκίνωμα in situ και όγκο στην προστατική ουρίθρα. Ενώ οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα επίπεδα της LDH και του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου δεν είναι απαραίτητα στο follow-up των ασθενών. Μια τελευταία παρατήρηση. Οριακά στο να λάβει consensus, ενώ έπιασε το όριο του 70% στο agreement, αλλά όχι του κάτω του 15% στο disagreement, ήταν ότι θα πρέπει τα επίπεδα της β12 βιταμίνης να μετρώνται κάθε χρόνο σε ασθενείς με ριζική κυστεκτομή και εκτροπή του εντέρου.
Υπάρχουν όσο δε ερωτήσεις που είναι απορίες. Νομίζω Γιώργο καλύφθηκε, προχωράμε. Συνεχίζοντας με το consensus για τον καρκίνο του όρχε και γεννητικών κυττάρων, εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά, ο σχεδιασμός της μελέτης, πιο straightforward. 36 experts ειδικοί στον τομέα έκατσαν και ανέλησαν τα συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τη διάγνωση και την αξιολόγηση του ασθενούς, την νόσο σταδίου 1, σταδίου 2 και 3, ειδικά θέματα, καθώς και επιβίωση και σενάρια follow-up. Χάρη συντομίας δεν θα αναφερθώ καθόλου στα στάδια 2 και 3, καθώς και στα πιο εξειδικευμένα θέματα. Ξεκινώντας λοιπόν, γνωρίζω ότι μερικά από αυτά ή τα περισσότερα από αυτά οι ειδικοί ουρολόγοι τα γνωρίζουν, αλλά μια και είναι σχολείο, καλό θα ήταν έτσι να κάνουμε μια υπενθύμηση. Υπάρχει ρόλος για target screening. Ναι, απαντούν οι ειδικοί, σε δίδυμο αδερφό ή σε αυτούς με δύο κοντινά συγγενικά μέλη που έχουν ιστορικό με όγκους γεννητικών κυττάρων. Επίσης, επειδή όπως γνωρίζουμε, ο καρκίνος του όρχη εμφανίζεται πιο συχνά σε αδερφούς και πατεράδες ασθενών, ο ασθενής αυτός θα πρέπει να τους προωθεί στο να κάνουν αυτοεξέταση. Όσον αφορά την παθολογοανατομική αξιολόγηση, οι ειδικοί εδώ συμφωνούν ότι τα παθολογοανατομικά παρασκευάσματα θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται από ειδικό παθολογοανατόμο όσον αφορά τον καρκίνο του όρχη, που βλέπει τουλάχιστον 30 περιστατικά το χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό είναι εφικτό στον ελλαδικό χώρο. Και επίσης θα πρέπει να ακολουθείται η ταξινόμηση του WHO του 2016 όσον αφορά την ιστολογία του καρκίνου του όρχη. Χρειάζεται να γίνεται βιοψία του ετερόπλευρου όρχη. Ναι, λένε οι ειδικοί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένους ασθενείς που πρέπει να το συζητάνε μαζί τους, υψηλού κινδύνου που ορίζονται αυτοί που είναι κάτω από 40 με μικρό ατροφικό όρχη ή και μικρολιθίαση. Σχετικά με τις απεικονιστικές μεθόδους, εδώ πέρα οι βασικές μέθοδοι όπως ο υπέρηχος και η ακτινογραφία δεν έλαβαν καν ψηφοφορίας γιατί θεωρούνται στάνταρντ για τη διάγνωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι ειδικοί μας αναφέρουν ότι ο υπέρηχος πρέπει να γίνεται για την εξερεύνηση του όρχη που πιθανότητα πάσχει αλλά και του ετερόπλευρου. Η αξονική μες και αγραφικό συστήνεται σε όλους τους ασθενείς για σταδιοποίηση πριν την ορχιεκτομή. Η μαγνητική μπορεί να είναι χρήσιμη για την περαιτέρω αποσαφήνιση διφορούμενων ευρημάτων στην αξονική, κυρίως για ύπαρ, οστά και εγκέφαλο. Η μαγνητική εγκεφάλου συστήνεται σε συμπτωματικούς ασθενείς ή σε αυτούς με εκτεταμένη μεταστατική νόσο που έχουν ψηλά επίπεδα β' χωριακής γονανδροτροπίνης. Η MRI δεν θα πρέπει να γίνεται ρουτίνα για τη σταδιοποίηση του οπισθοπεριτονέου. Το PET scan δεν θα πρέπει να γίνεται ρουτίνα σε όλους τους ασθενείς για σταδιοποίηση. Δεν θεωρείται χρήσιμο για σταδιοποίηση στην περίπτωση που έχουμε αρνητική αξονική μέση και αγραφικό, αλλά θετικούς καρκινικούς δείκτες. Ενώ σε νόσο με αρνητικούς καρκινικούς δείκτες, εάν η αξονική μέση και αγραφικό δείξει διφορούμενα ευρήματα, τότε θα πρέπει να γίνεται επανάληψή της σε 6 με 8 εβδομάδες. Συνεχίζοντας, σε νόσο με αρνητικούς καρκινικούς δείκτες, εάν η μαγνητική μέση και αγραφικό δείχνει διφορούμενους λεμφαδένες, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε PET scan και το follow-up με αξιονική μέση και αγραφικό πρέπει να γίνεται μόνο στην κοιλία. Ποιοι πρέπει να λαμβάνουν επικουρική χημειοθεραπεία? Οι ειδικοί εδώ μας λένε ότι οι ασθενείς με σεμήνωμα και χαμηλό ρίσκο υποτροπής δεν χρειάζεται να λαμβάνουν επικουρική χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς με σεμήνωμα και μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής μπορούν να λάβουν είτε επικουρική καρβοπλατίνα είτε να μπουν σε ενεργό παρακολούθηση. Ασθενείς με υψηλού ρίσκου μη σεμινοματώδης όγκους μπορεί να συστηθεί ένας κύκλος με μπλεομική νετοποσίδη και πλατίνα
εάν ο ασθενής μπορεί να τη λάβει, είναι fit να τη λάβει, ενώ η ενεργώς παρακολούθηση μπορεί να είναι και αυτή μία εναλλακτική. Σε ασθενείς χαμηλού ρίσκου με μη σεμινωματώδεις όγκους, που μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία, μία επιλογή είναι και η ενεργώς παρακολούθηση. Πόσους κύκλους πρέπει να είναι η επικουρική χημειοθεραπεία? Στο σεμίνωμα σταδίου 1, ένας κύκλος καρβοπλατίνας είναι το στάνταρτ. Ενώ στους μη σεμινωματώδεις όγκους σταδίου 1, ένας κύκλος επικουρικού BEP. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια το στάνταρτ εδώ ήταν 2 κύκλοι. Υπάρχει ρόλος για οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό? Οι συγγραφείς εδώ μας λένε ότι είναι μια εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος τόσο στην ενεργό παρακολούθηση όσο και στην επικουρική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με σταδίου 1 μη σεμινωματώδεις όγκους, που είτε δεν μπορούν να λάβουν είτε δεν θέλουν μία από τις παραπάνω επιλογές. Καταλήγοντας, εδώ είναι 2 πίνακες που μας δείχνουν τον σχεδιασμό του follow-up στους ασθενείς πάνω σταδίου 1 με σεμινωματώδεις όγκους και κάτω σταδίου 1 με μη σεμινωματώδεις όγκους, με παρακολούθηση των καρκινικών δικτών, ακτινογραφία θώρακος και αξονική ή μαγνητική κοιλίας. Αυτά για τον καρκίνο του όρχη. Προχωράω, έτσι. Και εδώ πάμε στο ίδιο, αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε. Ωραία. Τέλος, για τον καρκίνο του πέους, ψάχνοντας λίγο τη βιβλιογραφία, βρήκα αυτό το κατ' εμέ πολύ ενδιαφέρον άρθρο, πρόσφατο, το Δεκέμβριο του 2019, γερμανική μελέτη, που προσπάθησαν να βρουν λίγο την εναρμόνιση των ουρολόγων με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του πέους. Οι συγγραφείς έφτιαξαν ένα ερωτηματολόγιο 14 ερωτήσεων με γενικότερες ερωτήσεις αναφορικά με τον καρκίνο του πέους. 45 ευρωπαϊκά νοσοκομεία συμμετείχαν, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία, εκ των οποίων τα 19 από αυτά πανεπιστημιακά, 16 από αυτά αμυγός ουρολογικά, 18 από αυτά αμυγός ογκολογικά και τα υπόλοιπα μεικτά. Συμμετείχαν 554 συνάδελφοι, εκ των οποίων λίγο λιγότεροι από τους μισούς ειδικευόμενοι, το 20% περίπου ειδικοί ουρολόγοι και ένα 37% σε ανώτερες θέσεις. Ανάμεσα στις 14 ερωτήσεις ήταν και αυτές οι 3. Σε ποιο στάδιο νόσου θα δίνατε νέο επικουρική, επικουρική και παρηγορητική χημειοθεραπεία? Τα αποτελέσματα ήταν αυτά, ότι 21% των συμμετεχόντων ουρολόγων έδωσαν θεραπεία η οποία συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά guidelines για νέο επικουρική, 25,5% εναρμονισμένα για την επικουρική και 47,6% για την παρηγορητική. Επιπλέον, οι συγγραφείς έκαναν τις εξής υποθέσεις, ότι η τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών θα είναι μεγαλύτερη για ουρολόγους σε πανεπιστημιακά κέντρα, μεγαλύτερη για αυτούς που δίνουν χημειοθεραπεία οι ίδιοι, μεγαλύτερη για αυτούς που έχουν έτσι ανώτερες διευθυντικές θέσεις και μεγαλύτερη για αυτούς που χρησιμοποιούν supporting resources, δηλαδή textbooks, τα online guidelines κτλ. Η μελέτη έδειξε ότι μόνο οι μεταβλητοί της χρήσης επικουρικών έτσι, μέσων ήταν ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την τήρηση και την εναρμόνιση με τις οδηγίες των ευρωπαϊκών οδηγιών. Επιπλέον, σημαντικός θετικός προγνωστικός παράγοντας ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός, αριθμός ασθενών με καρκίνο του πέους. Και επιπλέον, η τελευταία παρατήρηση ήταν ότι το μεγαλύτερο grade of recommendation που έχει η επικουρική χημειοθεραπεία στα ευρωπαϊκά guidelines δεν συνοδεύτηκε με μεγαλύτερη τήρηση συγκριτικά με την νεοεπικουρική και την παρηγορητική θεραπεία που έχουν χαμηλότερο grade of recommendation. Γι' αυτό και οι ειδικοί καταλήγουν ότι βρήκαμε ένα πολύ μικρό ποσοστό συμμόρφωσης των
Ευρωπαίων Ουρολόγων με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Και αυτό που μένει να δούμε και να εξερευνήσουμε είναι αυτό οφείλεται, αν αυτό οφείλεται σε μειωμένη προσωπική γνώση ή αν επειδή το grade of recommendation είναι ακόμα χαμηλό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Υπάρχουν ερωτήσεις ή κάτι που θέλετε να συζητήσουμε? Ας κλείσω λίγο όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συνεδρία στο ότι, όπως βλέπετε, όλο και περισσότερο τα πράγματα που οδηγούν. Οι ουρολόγοι σαν χειρουργοί θα αποτελούν μέρος ενός ογκολογικού συμβουλίου, στο οποίο θα πρέπει να έχουμε όμως μία θέση, όχι του technician, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Άρα δεν είμαστε αυτοί που βάζουμε τα χέρια μας και αφαιρούμε, ξεριζώνουμε, όπως θέλετε πείτε το, γιατί πολλές φορές αυτό κάνουμε όγκους, αλλά αυτοί που συμμετέχουν στην κλινική απόφαση. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, διότι πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε σοβαρά τη θέση μας σε αυτά τα συμβούλια, διότι νομίζω το είπε ο κύριος Σοντουλίδης, στην ομιλία του κάτι παραδείγματος χάρη για την απόφαση τι θα κάνουμε για τον καρκίνο του νεφρού, για την κυταρομοιωτική. Δηλαδή ανάλογα που θα πάει θα πάρθει και η απόφαση. Τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν διότι πρώτον τα συμβούλια αυτά αν θέλετε έχουν και μια νομική κάλυψη για τις αποφάσεις, γιατί όσο πάνε τα πράγματα αγριεύουν και το ζούμε καθημερινά. Άρα, σε αυτό το συμβούλιο πρέπει να έχουμε ενεργό μέλος, που σημαίνει ότι είμαστε ενημερωμένοι με τα σύγχρονα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα, νομίζω πρέπει να το τηρήσουμε και να συνεχίσουμε έτσι το έργο μας. Τώρα, ιδιωτικός δημόσιος τομέας, νομίζω και στον ιδιωτικό τομέα αρχίζουν και γίνονται ογκολογικά συμβούλια, έτσι όλο και περισσότερο, τουλάχιστον όσο εγώ μπορώ να ξέρω, αλλά και τα νοσοκομεία τα οποία αρχίζουν και τα εφαρμόζουν. Δεν είναι? Αυτά ήθελα να πω. Αν έχετε τίποτε να συζητήσουμε του θέματος, αλλιώς κλείνουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο για να τελειώσει μάλλον λίγο νωρίτερα έτσι, αυτή η οδύσσια, η τρίμερη. Σας ευχαριστώ.